η πανδημία ακολουθεί την τοπική τάση, μετά το μέτρο που πήραμε, μακάρι, οι εμβολιασμοί αυτοί. Μήπως είστε αρκετά έτσι κατηγορηματικοί και δεν θα έπρεπε να κρατήσετε μια πισινή εισαγωγικά, κύριε Γεωργιάδη, μήπως μας βρει στην πορεία κάτι άλλο? Και τι σας κάνει έτσι τόσο σίγουρους ότι θα μέχρι τις γιορτές θα πορευτούμε σε αυτό το, σε αυτό το μοντέλο? 12 Δεκεμβρίου είμαστε σήμερα, κύριε Καντώνα, και η πανδημία είναι σε σαφέστατα προοπτική τάση. Τι είναι λίγο πρόωρες αυτές οι δηλώσεις, γιατί βλέπουμε τη μετάλλαξη όμικρον έφτασε στη χώρα μας. Δεν ξέρουμε αν θα επικρατήσει, δεν ξέρουμε πώς θα κινηθεί αυτός ο ιός αύριο. Καταλαβαίνω ότι άμα πάνε τα πράγματα καλά θα στεναχωρηθείτε λίγο, γιατί δεν κάνει καλό στην τηλεθέαση να πήγουν καλά τα πράγματα. Δεν θα στεναχωρηθείτε. Αλλά σας διαβεβαιώ, θα πάρουν τα πάντα πάρα πολύ καλά, μην ανησυχείτε. Άρα δεν πρόκειται να δούμε. Θα έχουμε καταπληκτικές, ωραίες εορτές των Χριστουγέννων. Θα κάνουμε γιορτές χωρίς να ανάγκη νέων μέτρων και με καλούς τζίρους. Με γεμάτα καταστήματα, με κόσμο χαρούμενο στους δρόμους. Μακάρι. Οι εμβολιασμοί αυτοί. Δεν θα συζητάμε φέτος καθόλου για click away. Δεν θα χρειάζεται να πηγαίνω να κάνω εγώ τους ελέγχους για να πέσει τέτοια εποχή και να με βρίζουν οι πρόεδροι των εμπορικών συλλόγων. Ο κόσμος θα κάνει τα ψώνια του και θα κλείνει τη χρονιά μας πάρα πολύ καλά. Κύριε η Υπουργέ, πανδημία στην Ελλάδα είναι ελεγχόμενη. Δεν είναι ελεγχόμενη, κύριε Υπουργέ. Με συγχωρείτε, έχουμε καθημερινά 80 και 90 νεκρούς και όπως θα ακούσουμε. Είναι ελεγχόμενη. Overall που λέμε στα αγγλικά, το λέω γιατί χθες μου το έλεγε ο Hans Kluge το πρωί που τον είχα, ο Τουπόη. Overall η Ελλάδα έχει πάει καταπληκτικά.